Με αρχαία ελληνικά και μαθηματικά συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Μαθηματικά και εντάξει, πιστεύω. Μια χαρά. Ήταν εύκολα, ήταν δύσκολα, ήταν για καλά προετοιμασμένους, καλά διαβασμένους. Μαθηματικά είναι. Όποιος ξέρει, ξέρει, όποιος δεν ξέρει, δεν ξέρει. Δεν έγραψα. Έγραψα το σωστό λάθος. Δεν είχα διαβάσει, όχι, στα μαθηματικά, επειδή το είχα παρατήσει το μάθημα πολλά χρόνια. Εντάξει, καλά πιστεύω. Μαθηματικά? Ναι. Αλλά έχω βάλει στόχο σε άλλα μαθήματα να γράψω καλά. Δηλαδή στα μαθηματικά, όχι τόσο. Για εκεί που θέλω. Ναι. Ήταν πολύ δύσκολα για σένα. Ήταν. Απάντησε αρκετά ερωτήματα. Οπότε ναι, πιστεύω έγραψα όσο το καλύτερο που μπορούσα. Για καλά προετοιμασμένους μαθητές ήταν τα θέματα τόσο στα μαθηματικά όσο και στα αρχαία ελληνικά, όπως σχολιάζουν οι ειδικοί. Εγώ έγραψα μια χαρά σήμερα, ήταν πάρα πολύ εύκολο το θέμα. Έτσι, τα αρχαία προσανατολισμού και πέτυχα αυτό που επιθυμούσα τώρα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Έγραψα πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα. Ήταν αρκετά εύκολα. Μαθηματικά? Όχι, αρχαία. Αρχαία έγραψες. Ναι. Δηλαδή εύκολα, πιστεύω ναι, έπεσε εύκολο θέμα. Ποιο θέμα έπεσε? Έπεσε Πλάτωνας, πολιτεία. Ήταν γενικά εύκολα. Ναι. Πιστεύω ότι έχω γράψει καλά. Τα θέματα των μαθηματικών ήταν προσεγμένα και κλιμακούμενης δυσκολίας σχολίασε ο μαθηματικός Νίκος Βουλγαράκης από το φροντιστήριο Θεμέλιο. Το πρώτο θέμα παραδοσιακά είναι θεωρία. Ήταν αναμενόμενη από τη θεωρία του βιβλίου, αλλά πλούσια με δυσκολία στα σωστό ή λάθος. Ήθελε διαβασμένους μαθητές. Το δεύτερο θέμα ήταν αναμενόμενης δυσκολίας, με πολλές όμως πράξεις. Και απαιτούσε καλό γνώστη στο χειρισμό των αλγεβρικών πράξεων. Το τρίτο θέμα ήταν θέμα για καλά προετοιμασμένους μαθητές επίσης. Περιείχε δύσκολα διαχειρίσιμα ερωτήματα. Μέσα σε αυτό και είχε και το ρυθμό μεταβολής που έπαιρνε 8 μόρια. Το θέμα Δέλτα επίσης ήταν για πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές με αρκετές δυσκολίες, άκρως θεωρητικά ερωτήματα, που είναι και τα δυσκολότερα όπως ξέρουμε, ιδιαίτερα το Δέλτα 3 και Δέλτα 4. Οι εξετάσεις των μαθηματικών αφορούσαν τόσο τους υποψήφιους που δίνουν πανελλαδικές με το νέο σύστημα, όσο και εκείνους που δίνουν με το παλαιό. Μαθηματικά δίναμε εύκολα. Ήταν ένα 17-18 το γράψαμε, πιστεύω. Μπορούσα πολύ καλύτερα. Ήταν λίγο δύσκολα τα θέματα προσωπικά για μένα. Ναι. Αλλά εντάξει, οκ, ήταν. Στα αρχαία ελληνικά εξετάστηκε η ένατη ενότητα στο διδαγμένο κείμενο από την ύλη που προσθέθηκε φέτος και προέρχεται από την πολιτεία του Πλάτωνα που αναφέρεται στην παιδεία. Ενώ το αδίδακτο κείμενο προέρχεται από έργο του Ξενοφόντα, Πόρη. Οι ερωτήσεις ήταν συγκεκριμένες και στοχευμένες και θεωρούμε ότι κάποιος ο οποίος είχε αξιοποιήσει τα σχόλια του διδακτικού εγχειριδίου μπορούσε να απαντήσει σε όλα και στο παράλληλο κείμενο, το οποίο ήταν ένα εξαιρετικό κείμενο, ήταν του Παπανούτσου, οπότε αυτό συνδυάζεται και με την παιδεία που αφορούσε την ενότητα. Αναφορικά τώρα με το αδίδακτο κείμενο, ήταν προσεγγίσιμο για μαθητές εξοικειωμένους με τον αρχαίο λόγο. Οι γραμματικές ασκήσεις ήταν διαβαθμισμένες δυσκολίες, ενώ οι συντακτικές δεν παρουσίασαν ιδιαίτερη δυσκολία. Με μόνη διαφορά στο αδίδακτο υπήρχε μία άσκηση που απαιτούσε παραπάνω γνώσεις. Μαθητές οπλίζονται με δυνάμεις και υπομονή για να ανταπεξέλθουν και στα υπόλοιπα μαθήματα. Την ερχόμενη Παρασκευή θα εξεταστούν στη βιολογία και στην κοινωνιολογία.